είστε στην έκθεση του Εκθεσιακού και του Μετροπόλιταν, την αίθουσα 3, και θα κάνουμε ένα σεμινάριο. Θα κάνουμε ένα σεμινάριο για την εκτύπωση και κοπή στο καινούργιο μας μηχάνημα, το CTV30-60. Λοιπόν, καταρχήν ανοίγουμε το Corel. Ευχαριστώ. Δίνουμε ένα καινούριο file. Ευχαριστώ. Φέρνουμε μέσα μας το σχέδιο αυτό εδώ. Μια εικόνα. Το οποίο βέβαια είναι γραμμικό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και τώρα τι κάνουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε δύο layer, όπου στο ένα layer θα είναι αυτό που θα εκτυπώσουμε και στο άλλο layer θα είναι αυτό που θα κόψουμε. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα βάζουμε τα σημάδια βέβαια. Με τον κανονικό τρόπο του fine cut. Έτσι. Τώρα, δημιουργούμε ένα καινούριο layer. Layer 2. Enter. Τώρα έχουμε δύο layers στο file μας. Ένα layer που θα δημιουργήσουμε στην ανοίξη μας. Εδώ κάτω. Α. Για να δημιουργήσουμε ένα layer, πάμε στο Tools, Object Manager, και μας ανοίγει αυτός εδώ ο πίνακας. Και για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο layer, το κουμπί είναι αυτό εδώ. Έτσι, new layer. Το κάτω κάτω. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ το έχω ήδη δημιουργήσει, να το ξαναδημιουργήσουμε. Τώρα όμως η εικόνα μας αυτή είναι μόνο στο layer 1. Μπορεί να έχω δημιουργήσει, αλλά στο layer 2 δεν είναι, δηλαδή αν αυτό το κλείσω, δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία. Πάμε να το βάλουμε στο layer 2. Άρα λοιπόν, θέλουμε copy, πάμε στο layer 2, paste. Κάνουμε. Τώρα είναι και, και στα δύο layer. Λοιπόν, το layer 2 θα το χρησιμοποιήσουμε για copy. Οπότε πηγαίνοντας στο layer 2 και βγάζοντας από μέσα το layer 1, να μην το βλέπουμε, αυτό το κάνουμε περίγραμμα. Κάνουμε weld. Και έχει γίνει περίγραμμα. Έχει γίνει περίγραμμα. Άρα, αυτό το κόβουμε. Περίγραμμα το κάνουμε weld. Αυτό κόβουμε. Το weld το έκανα επειδή σε αυτό το αρχείο βόλευε. Κάντε μου με ποιο τρόπο θες εσύ. Εντάξει. Και εμφανίζουμε στην οθόνη μας και τα δύο layers. Και τα δύο. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε στην οθόνη μας και τα δύο layers. Πώς έρχονται και τα δύο layers, τα layers. Τα ματάκια να είναι ανοιχτά. Α, τα ματάκια δηλαδή, είναι ανοιχτά. Αν εγώ τα αποπλέξω, δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία. Τώρα φαίνεται μόνο το δύο. Τώρα φαίνεται και τα δύο. Έτσι. Άρα βλέπεις τη γραμμή, το περίγραμμα που έχουμε δημιουργήσει. Ωραίος. Λοιπόν, οπότε πάμε στο κουμπάκι αυτό που λέγεται RL. Να το δούμε. Να δούμε. Και μας ανοίγει αυτός ο πίνακας. Εμάς δεν θα μας ανοίξει αυτός ο πίνακας, γιατί δεν έχουμε την αναβάθμιση. Ναι, θα σας ανοίξει το μισό. Εδώ μας έχει βγάλει τα layer, οπότε του δηλώνουμε εμείς ποιο layer θα τυπώσει και ποιο layer θα κόψει. Το layer 2 ήταν το περίγραμμα που θα το κόψουμε μόνο. Και επιλέγουμε αυτό. Και τα άλλα θέλουμε εκτύπωση. Και το layer 1 και τα μάτια. Και τα σημάδια δηλαδή θέλουμε να τα τυπώσει. Του λέμε, το έχουμε δηλώσει το hot folder μας βέβαια, πού θα πάει να το κάνει και αυτό. Έτσι. Οπότε είναι raster link, ψάχνει το hot και το φάκελο το οποίο έχει δημιουργήσει ο εκτυπωτής που έχει εγκαταστήσει. Του λες output. Ο εκτυπωτής εγκαταστήνει πάντα ένα φάκελο που λέγεται hot. Ναι, όταν εγκαταστήσεις ένα εκτυπωτή από το printer management, αυτό μετά γίνεται και ένα hot folder εκεί. Ωραία, στο hot φάκελο λοιπόν. Λοιπόν, τώρα, εδώ. Είναι TIFF 8... Εδώ μπορεί να το αλλάξει το DPI ή TIFF ή WMF. TIFF θα τα αφήσουμε, TIFF θα είναι καλύτερη ανάλυση. Από εκεί πέρα μπορεί να βάσει 300 DPI ανάλογη στη θέση εσύ και τι σχέδιο έχεις κάνει, θα πατάς OK. Με το OK αυτό γίνεται από CDR σε TIFF και πηγαίνει και υποθηκεύεται αυτόματα στο hot folder. Οπότε, ανοίγοντας εσύ αυτό εδώ, το RIP, manager, το RIP, το top list, ήδη αυτό εδώ το έχει φέρει μέσα. Έτσι. Από εδώ το στείλουμε για εκτυπώσεις. Τώρα, εδώ τώρα, το κάνουμε edit. Edit. Είναι το γνωστό μας edit. Ναι. Το πάμε στη μέση, αν θέλεις. Ναι. Από αυτό. Στη μέση. Και έχουμε στο print condition, του δίνουμε κανονικά τα profile. Ναι. Και έχουμε και το cut condition. Ναι. Γιατί είναι printed cut file πλέον. Το cut condition δεν λέει, drying time after printing. Δηλαδή αν θέλεις να το δώσεις κάποια ώρα ανάμεσα στην εκτύπωση και στην κοπή. Ναι. Ή non, ή αν του βάζεις, ναι, του βάζεις εσύ κάποια δευτερόλεπτα, ή το panel setting έχει αυτό μια τουλή μέσα που είναι default off όμως. Εδώ πέρα είναι τα pressure της, από τα ροδάκια τα οποία είναι panel setting. Ναι. Και εδώ στο AutoCAD, άμα το δώσω εδώ AutoCAD, θα τυπώσει και θα κόψει το επιλέγεις, το τυπώνει και το κόβει εδώ πάνω. Ανακόπηση. Αυτό τώρα δεν το έχουμε, εμείς δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Και αν το πεις out of frame cut, θα κάνει αυτό το πράγμα εδώ. Θα το κόψει γύρω-γύρω-γύρω να μπορείς να το ξακρίσεις. Ωραία, αυτό θα το πούμε. Λοιπόν, και του δηλώνεις βέβαια με τη ταχύτητα και με την κοπή και με το αυτά που είναι και στο πάνελ. Και του λες OK εδώ. Και πας τώρα εδώ να βάλουμε remote.
και του λες cut, after, rip and print. Cut, να το ριπάρει και να το τυπώσει. Ξεκινάει η διαδικασία. Κάνουμε τίποτα άλλο εκτός από να πατήσουμε remote εδώ και να είναι έτοιμο. Εδώ πατάς roll τώρα και remote, έτσι, ναι. Κανονικά. Κάθε φορά που γίνεται μια δουλειά όμως και τελειώνει, ναι. Επειδή έχει το παρκάρι εδώ, ναι. Θα το ξανανοίξεις, θα το ξανακλίνεις, θα ξανακάνει πάλι τσικάρισμα. Θα κάνει... μετράει εδώ μετά. Και θα λες γιατί είναι τόσο λίγο το υλικό μου, ενώ εγώ έχω μεγαλύτερο υλικό. Για να το πάει στην αρχή εκεί πέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αυτό το υλικό είναι. Πρέπει να κάνεις και εκεί αυτό. Τώρα, τώρα. Όπως σας λέω εγώ είναι στο cut mode, cut mode, ναι. Κάνεις function, setup, enter, cut 1, mini, enter. Το ψάχνεις το Mark Detect. Mark Detect. Λες εδώ. Εγώ το έχω βάλει να ψάξει τα δύο σημάδια. Ναι. Εγώ το έχω βάλει να ψάξει τα τέσσερα. Ποιο είναι το καλύτερο. Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο ξεκίνημα. Γιατί όταν θα κάνει ένα ξεκίνημα, θα πάω να ψάξει τα τέσσερα σημάδια και θα καθίσει τη γωνία. Ωραία. Και ένα να του βάλει θα το βρει. Δηλαδή και ένα να του βάλουμε. Το ένα. Θα το βρει. Θα κάνει μόνο αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα κόψει όμως σωστά, θα τα δει. Θα δει τι θα κάνει τώρα πριν. Το βάζω ένα. Εδώ. Ωραία. Τι μέγεθος θα έχουμε δώσει. Ναι. Τι έχουμε δώσει εδώ, πρέπει να δώσουμε και εδώ. Τι έχει δώσει μέσα. Δεκάρι το έχω δώσει. Δέκα θα το δώσουμε και εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι το offset. Ναι. Αν να δεις ότι αυτό κόβεται λιγάκι προς τα πάνω, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να του πας να του πεις ότι θα κατακαθίσεις λίγο προς τα κάτω στην αρχή. Ναι. Αφού το δηλώνεις με το ψ προς τα δω και το χ προς τα κάτω. Ναι. Δηλαδή, αν τώρα δω το ψ βάλω συν μηδέν κάτι, ναι. Θα πάει και θα κάθεται λίγο προς τα δω. Λίγο. Θα δω. Δηλαδή, άμα δεις ότι εδώ έχει ασπράδι, θα το βάλεις λίγο προς τα εκεί. Ναι. Άμα δεις ότι εδώ έχει λίγο ασπράδι, θα το βάλεις λίγο προς τα εκεί. Α, ωραία. Μόνο αυτό έχει, δεν έχει πάνω κάτω. Ασπράδι έχει εδώ, δηλαδή, μισό χείο αυτό. Μισό χείο αυτό, δηλαδή, πίσω εκεί. Μόνο δεξιά-αριστερά έχει, δηλαδή. Έχει, άμα δεις, πας στο χ. Δεν είναι πάνω κάτω. Το χ. Τώρα ήδη εγώ το έχω στο 0,03, δηλαδή, γιατί το βλέπω ότι έκοβε λίγο παραπάνω. Ωραία, έκοβε λίγο άσπρο και το κατεβάσα. Και εδώ, τι θα έπρεπε είναι τα σημάδια, τέτοια. Έντερ. Πόσες κόπεις θα του δώσεις, γιατί δεν το πειράζει αυτό, γιατί τα κόπεις θα δίνεις από μέσα. Ή και ψυχόπεις, ούτε δεν πειράζει. Στο σπίτι λέμε πόσο γρήγορα θα ψάξει τα σημάδια, το ανώτερο του 30, εδώ δεν πειράζει καθόλου 0. Είσαι εντάξει με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, το remote. Τι remote. Θα το ξαναδώσουμε γιατί έχει κάνει error από εκεί. Ξαναδώσει. Και εδώ ο κύριος Μέρος μας ξαναδίνει. Ήμασταν εδώ, πάμε εδώ που λέει το φάκελο του τέτοιου, μας δείχνει και τη διαδικασία που το ρεπάρει. Το ρεπάρει. Τώρα ξεκινάει, γιατί είναι η τηλεφωνία, ξεκινάει. Αυτό είναι η τηλεφωνία. Α, είναι η τηλεφωνία. Ναι. Και από κάτω θα είναι το ρεπάρισμα για το κόψιμο. Ωραία. Να το δώσουμε στο κοντά. Να το δώσουμε στο κοντά. Μ' αρέσει να το πειράζω το κούτσο μέχρι ιδέα, δηλαδή. Τώρα βέβαια έχω βρει ένα καινούριο πειράγμα και το κάνω, δεν θα το πω. Το κρατάω μισό. Αυτό τώρα για δουλειά σου διάδει κάνει. Για το κολλητή που το κατέρω κατευθείαν. Καθάρωση γιατί έχει σόλβερ. Ή θα το αφήσει λίγο έξω άστρο και δεν θα καθαρώσει. Είναι το πρόβλημα που δημιουργούν. Ή το κόκκινο θα το κάνει στο πορτοκαλί. Αυτό ήταν και το μόνο που δεν θα βγάλει πρόβλημα. Όλα τα σόλβερ το έχουν αυτό το πράγμα. Το μάτι είναι καλή καλύτερη δουλειά, το μάτι είναι πιο χοντρό. Θέλει χοντρό υλικό για να μην κάνει τα πτώματα σ' άκρας. Το μάτι, άμα βάλεις προφάιλ καμερότερο από αυτή την ανάλυση 1200x800. Το πώς θα μας βρει δεν ξέρω. Τώρα εμείς δώσαμε ένα, κάνει το ένα τώρα, παίρνει τη μηχανή μας, λες τα ξανακάντε. Και εδώ. Και εκεί. Αυτό το κάνεις σε κάθε κόψη που δίνεις. Οπότε η πρώτη φορά είναι που το κάνει εδώ. Και τελειώσαμε.
και το αποτέλεσμα. Θα μας το δείξει ο κύριος Δημήτρης, καταπληκτικό αποτέλεσμα. Εγώ θα πρότεινα να μην το κόβετε την ώρα που τυπώνετε, να το ξαναβάζετε μετά. Εντάξει. Τώρα για τώρα το κάνουμε. Για να μην κατσαρώνει τις άκρες.